Χιλιάδες αγροτοκτηνοτρόφοι και ιδιοκτήτες γης από όλο το Ρέθυμνο έστειλαν σήμερα από τους δρόμους το δικό τους ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για τους δασικούς χάρτες. «Πάρτε τους πίσω τώρα», είπαν χαρακτηριστικά, αρνούμενοι να παραδώσουν, όπως λένε, τις περιουσίες των προγόνων τους. Στο νομό Ρεθύμνου, πάνω από το 65% της γης έχει πρασινίσει. Μέχρι τέλος θα πολεμήσουμε να πάρει το νομοσχέδιο πίσω, τους χάρτες η κυβέρνηση πίσω, να τους αναθεωρήσει, να κάνει διόρθωση των χαρτών. Και αν μείνει κάτι, ατελώς, χωρίς να πληρώνει ο κόσμος κάτι, να γίνεται οποιαδήποτε διόρθωση μείνει. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουν αν κινδυνεύουν οι ιδιοκτησίες και μετά και οι επιδοτήσεις αγροτικές. Ό,τι δεν πάρουν με τους πληστηριασμούς και με άλλους τρόπους, θα το πάρουν τώρα με τους δασικούς χάρτες, εάν και εφόσον βέβαια εμείς αφήσουμε. Η πρωτοφανέστατη σε όγκο και παλμό μηχανοκίνητη πορεία ξεκίνησε από το ύψος των τριών μοναστηριών, στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ και τα 4x4 οχήματά τους αγρότες από το Ρέθυμνο, τον Άι Βασίλη και το Αμάρι, ενώ φτάνοντας η αυτοκίνητο πομπή στο κόμβο Τσιποπούλου, συναντήθηκε με το μεγάλο κομβόι των αγροτών από το Μυλοπόταμο. Τα εκατοντάδες αγροτικά αυτοκίνητα διέσχισαν τους δρόμους της πόλης από την περιοχή του Κουμπέ για να καταλήξουν στη Μαρίνα. Και θυμίζω ότι μόνο ενωμένοι και αγκαλιασμένοι θα δώσουμε τον κοινό αγώνα, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να νικήσουμε. Την ώρα που ο πρωτογενής τομέας πλήττεται ανεπανόρθωτα, η ανάρτηση των δασικών χαρτών ήρθε για να τον αποτελειώσει, τόνισαν με έμφαση, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα και στους ιδιοκτήτες παραθαλάσσιων οικοπαίδων, τα οποία βάφτηκαν πράσινα. Σε μια περίοδο πανδημίας, ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Τη δύσκολη οικονομική κατάσταση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο δυσβάστακτη οικονομική απέτηση που εγείρει το κράτος με τα παράβολα. Όλη η διαδικασία των εναπομείναντων εκτάσεων πρέπει να γίνει ατελώς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι μπορεί τα οικόπεδά τους να βγαίνουν δασικά πάνω στον αφρό της θάλασσας. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι για τον κόσμο όταν συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Σκηνικό αντίδραση σήμερα και στα Χανιά, με τους αγρότες της περιοχής να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας. Μας είχαν πει ότι έχουμε δίκιο ο κύριος Σαμεράς. Αλλά το ίδιο κάνει, πως έχουμε δίκιο, δεν το βρίχνουμε. Δεν μας ελύνει κανένα πρόβλημα. Ήδη, συνάδελφοί μου, για να κάνουν στάσεις χρειάζεται να πληρώνουμε με το στρέμμα. Για να κάνω μια αίσθηση στα 200 στρέμματα εκεί πέρα. Τι κόστος έχει, μου λέει 1.350 ευρώ. Και άσε αυτοί που λένε ότι δεν θα πληρώσουμε. Επιβιώναμε γιατί δεν βαστούμε λογαριασμό. Άμα πιάσουμε χαρτί και μολύβι, θα διαλύσουμε όλοι. Θα σκίσουμε και τα δευτέρια και θα ξεριζώσουμε τις θερίες και φύγουμε.